Αυτό πρέπει να είναι και το δικό μας φρόνημα αλλά σήμερα ο πονηρός χρησιμοποιεί μία σύγχυση στους πιστούς επειδή τα πράγματα είναι αρκετά επικίνδυνα έχουν κοσμικευθεί δηλαδή και οι εκκλησιαστικοί εκφραστές η διοίκηση της εκκλησίας λέει πράγματα μερικές φορές που είναι Σύμφωνα με το κοσμικό φρόνημα υπάρχει όμως και η διδασκαλία στην εκκλησία του να πειθόμαστε, να υπακούμε δηλαδή στους εκκλησιαστικούς μας ηγέτες και πολλοί πιστοί βρίσκονται σε φοβερή σύγχυση. Mm. Θεωρούν δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι υπάκουοι σε ό,τι πουν θα πει η εκκλησιαστική αρχή. Ο ιερέας ή ο αρχιερέας αντιστοίχως. Αυτό όμως πέφτει από μόνο του με το παράδειγμα που ανέφερα των Αποστόλων. Δηλαδή ναι μεν τώρα οι Ιουδαίοι δεν είναι μέσα στην εκκλησία που τους λένε τι να κάνουν και για μας είναι δυσκολότερα τα πράγματα επειδή είναι οι εκκλησιαστικοί μας ηγέτες αλλά η υπακοή μέσα στο πλαίσιο της εκκλησίας δεν είναι άκρητη. Δεν γίνεται δηλαδή τυφλά σ' ό,τι μας πούνε γιατί τότε θα ήταν αυτοκτονικό αν το δεχόμασταν. Θα μας κέρδιζε ο πονηρός. Και, και, το... και πόσο ερετικούς είχαμε κάνει υπακοή πολλές Πού θα οδηγεί το η Εκκλησία. Ε, εδώ πρέπει με κάθε ακρίβεια ε, να ορίσουμε τι, σε ποιον κάνουμε υπακοή. Και επειδή στην Αγία Γραφή λέγονται πολλά πράγματα τα οποία όταν τα αυτονομήσεις τα πάρεις δηλαδή ξεκάρφωτα από μόνα τους μπορείς να βγάλεις πολύ εσφαλμένα ε, συμπεράσματα ακόμη δε ότι δεν υπάρχει και Θεός. Mm. Αν, δε, αν δεν πεις προηγουμένως ότι είπε άφρον εν την καρδία αυτού ουκέστη Θεός» και πεις μόνο ουκέστη Θεός» το λέει η Αγία Γραφή mm τότε καταλαβαίνετε ότι κάνουμε έναν εκβιαστικό τρόπο ε, ανάγνωσης αποσπασματικά. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και στην περίπτωση της υπακοής. Ερμηνεύοντας αυτό ο Απόστολος Παύλος, ε, τον Απόστολο Παύλο συγγνώμη, ο Ιερός Χρυσόστομος, εκεί που λέει ακριβώς «πίθεστε τη σιγουμένη σιμών», αυτή η γαρά mm -hmm. των ψυχων, βάζει μια βασική προϋπόθεση την οποία αντιπαρέρχονται συνήθως τόσο οι ιερείς όσο και οι αρχιερείς που λέει «ον αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής μιμήστε την πίστη». Δηλαδή η υπακοή σα δεν μπορεί να είναι άκρητη. Θα πρέπει να βλέπετε αυτά που σας λένε και αυτά που κάνουνε αν είναι σύμφωνα «Όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής που λέει, μιμήστε την πίστη και μιλάμε για πράγματα της πίστης και όχι της καθημερινότητας όπως είναι και αυτά για τα οποία συζητούμε λέει πως δεν είσαι υποχρεωμένος να ακολουθείς αυτά που λένε όταν δεν είναι σύμφωνα με αυτά που λέει ο Χριστός και αυτά που λέει η Εκκλησία mm -hmm. και θα γεννάτε ένα ερώτημα είναι δυνατόν οι επίσκοποι ή οι ιεροί σε μια νωρία να λένε αντίθετα από ό,τι λέει ο Χριστός και η Εκκλησία. Εγώ σας βεβαιώνω ως καθηγητής, ναι, είναι δυνατόν. Mm -hmm. Δεν σημαίνει ότι όλοι κάνουν αυτό, mm -hmm. αλλά χρειάζεται να εξετάσουμε μήπως κάποιοι το κάνουν. Προϋπόθεση είναι ότι ξέρουμε την πίστη μας. Προϋπόθεση είναι δύο πράγματα το πρώτο και βασικότερο είναι να βρισκόμαστε εν διαρκή μετανία, γιατί η μετάνια πραγματώνει την κάθαρσή μας. Mm. Να έχουμε μυστηριακή ζωή, δηλαδή η μετάνια μας να καταλήγει στο πετραχύλι, στην ειλικρινή μετάνια, ε, ε, στην ειλικρινή εξομολόγηση και στη συνέχεια στη διακοινωνία, ώστε να έχουμε τα πνευματικά αισθητήρια που πήραμε κατά το βάπτισμά μας, να τα έχουμε υγιή. Να τα συντηρούμε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που λειτουργούν τα πνευματικά αισθητήρια είναι δυνατόν να δούμε ότι ο συγκεκριμένος ηγέτης, ακόμα εκφραζόμενοι εκφραζόμενη και οι επίσκοποι εν συνόδω, ε, ότι σφάλουν. Δηλαδή θα δούμε και εμείς φυσικά όχι αυθέρετα, θα συμβουλευτούμε στη συνέχεια και ανθρώπους μέσα στην εκκλησία που έχουν την διάκριση των πνευμάτων ή είναι θεολόγοι, αν βλέπουμε καλά αυτό είναι κλειδί που κρατάει, δύο μας δύο κρατάει δύο. σε ταπείνωση mm -hmm. και ε, ο Θεός τότε φωτίζει και αυτούς και εμάς. Λοιπόν, όταν δούμε ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι φορεί έρχονται σε αντίθεση σε ρητή εντολή του Χριστού, δεν τους υπακούμε. Αυτό δεν είναι ανυπακοή, είναι υπακοή στο Χριστό mm. γιατί το ζητούμενο δι' αυτόν είναι πάντα η υπακοή στο Χριστό. Mm. Το δεύτερο επιχείρημα σχετίζεται με την εκκλησία διαχρονικά, δηλαδή υπάρχουν ρήσει του Χριστού που δεν είναι πολύ σαφείς ή των αποστόλων, προέκυψε θέμα αυθεντικής ερμηνείας, και εμφανίστηκαν εκεί και αιρετικοί και η Εκκλησία συνερχομένη σε Οικουμενικές Συνόδους οριοθέτησε ακριβώς την αλήθεια και καταδίκασε το ψεύδος και την αίρεση. Διαχρονικά όταν λέμε εννοούμε ότι από τότε που εμφανίστηκε η Εκκλησία ως σήμερα βλέπουμε μία συμφωνία από όλοι των, τον, των ε, ε, Οικουμενικών Συνόδων <και> αλλά και όπου δεν υπάρχει η ενασχόληση με αυτό το πρόβλημα ενδεχομένως σε οικουμενική σύνοδο υπάρχει η συμφωνία των πατέρων. Δηλαδή οι πατέρες όλων των εποχών μέχρι σήμερα, οι άγιοι δηλαδή αυτοί είναι οι πατέρες mm -hmm. έτσι μην θεωρήσει κάθε κληρικός τον εαυτό του και πατέρα της εκκλησίας. Αυτοί λοιπόν συμφωνούν μεταξύ τους και εμείς τώρα ας πάρουμε την περίπτωση των λαϊκών. Τι θα κάνουμε θα πρέπει να γνωρίσουμε αυτό που είπατε προηγουμένως ποια είναι <coughs> αυτή η διδασκαλία η οποία είναι, έχει αυτήν τη συνέχεια και εφόσον την βρούμε θα μπούμε πίσω από αυτήν επόμενη της Αγίας Πατράση δεν θα είμαστε μαζί ούτε μπροστά αλλά πίσω για να διατηρείται ο όρος της ταπεινόσεως για να έχουμε τη χάρη του Θεού στην ενέργειά μας, να μην είναι προπετής, mm. να μην είναι αφθάδης ο τρόπος και θα πούμε και στους ιερείς και στους αρχιερείς εμείς πειθόμεθα σε αυτά που είπε ο Χριστός όπως ερμηνεύτηκαν επί του προκειμένου από την συμφωνία όλων των Αγίων Πατέρων δηλαδή είμαστε επόμενοι της αγίας Πατράς, άρα εμείς δεν είμαστε ούτε αντάρτες ούτε εκτός εκκλησίας ακόμα και άμα καταδικαστούμε και συνοδικά, εφόσον τηρούμε αυτήν τη συνέχεια, θα αποδείξει η ιστορία ότι ήταν σφαλμένη η απόφαση ακόμα και αν ήταν με σύνοδο. Γιατί με σύνοδο καταδικάστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και όχι μόνο, για να μείνουν μόνο εκεί, πόσοι άλλοι, και η ίδια η Εκκλησία σε άλλη πράξη της συνοδική τον απεκατέστησε και τα λοιπά. Άρα μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο νου μας καλύτερα, θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένο σε τι υπακούμε και σε τι δεν υπακούμε. Υπακούμε στον Χριστό και δια των αρχιερέων όταν όσο φίλουμε γνωρίζουμε τι φρονούσε η Εκκλησία. Αν όμως δεν ξέρουμε να μην θεωρούμε αυτήν την άγνοια συγνωστή, συγχωρητέα δηλαδή, αλλά είναι ασύγνωτη ε, γνωστή, διότι δεν τη γνωρίζουμε επειδή δεν ενδιαφερθήκαμε να τη γνωρίσουμε και επειδή με τον σκοτασμό που έχουμε, το σκοτάδι δηλαδή το πνευματικό, το οποίο είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών μας, δεν το γνωρίζουμε, διπλά αμαρτάνουμε. Πρώτον δηλαδή που είμαστε σκοτισμένοι και δεύτερον ότι οδηγούμαστε σε κάτι εσφαλμένο.